Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Την επόμενη μέρα μετά το διαζύγιο με τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, χαρτογραφούν στο Μαξίμου, επιχειρώντας να κλείσουν το θέμα χωρίς ατέρμονες συζητήσεις. Αύριο το απόγευμα αναμένεται να συνεδριάσει η Επιτροπή Δεοντολογίας του κόμματος, την ώρα που ο διευθυντής του γραφείου του πρώην Πρωθυπουργού, μιλώντας στο Open, δεν απέκλεισε τη δημιουργία νέου κόμματος. Το βλέμμα επικεντρώνεται και στον Κώστα Καραμαλή, που έχει προγραμματισμένη ομιλία την ερχόμενη Παρασκευή στην Πάτρα. Θολό παραμένει το τοπίο στη Νέα Δημοκρατία μετά τη διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά. Το Μέγαρο Μαξίμου δεν δείχνει να ανησυχεί από το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό και σημειώνει ότι είναι δεδομένη η πολιτική σταθερότητα. Αξίζει να σημειωθεί πως και σήμερα κορυφαίοι υπουργοί στήριξαν την απόφαση Μητσοτάκη. Με κάθε σεβασμό σε έναν πολιτικό τον οποίο εγώ αγαπώ. Και δεν αλλάζω τα σημάτα μου από τα γεγονότα. Πικραθήκατε. Είναι πολύ δύσκολη για μένα η διαχείριση, διότι ο Αντώνης Σαμαράς είναι ένα πρόσωπο που με έχει ευεργετήσει στο παρελθόν, με έχει υποστηρίξει, με έχει κάνει υπουργό. Δεν ξεχνάω τίποτα από όλα αυτά. Του δείχνω σεβασμό και θα εξακολουθώ να του δίνω σεβασμό. Θεωρώ στην προκειμένη περίπτωση ότι έχει κάνει λάθος. Δυστυχώς είναι μια δυσάρεστη εξέλιξη αυτή, η οποία κατέστη αναπόφευκτη, καθότι είναι προφανές ότι ειδικά σε τέτοια σοβαρά θέματα πάμε συντεταγμένοι. Πάμε όλοι μαζί. Σε προσωπικό δε επίπεδο θα πω ότι ο Αντώνης Σαμαράς εμένα με έχει τιμήσει και αυτό δεν το ξεχνώ. Όμως πέρα από αυτό και πηγαίνοντας στα ευρύτερα πολιτικά, η αλήθεια είναι ότι με την τελευταία του τοποθέτηση διαφώνησε συνολικά με την πορεία της κυβέρνησης. Η πλευρά του Αντώνη Σαμαρά επιμένει να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για κόμμα και επίσης σημειώνει πως διαγράφτηκε επειδή προτάθηκε ο Κώστας Καραμαλής για πρόεδρος της Δημοκρατίας. Υπάρχει μια παγκόσμια στροφή προς τα δεξιά, την ώρα αυτή η κυβέρνηση επιλέγει μετά από πρόταση για τον Κώστα Καραμαλή στην Προεδρία της Δημοκρατίας να διαγράψει τον Αντώνη Σαμαρά. Θεωρείτε ότι υπάρχει πεδίο για να δημιουργήσει ένα νέο κόμμα? Δεν μπορώ να σας πω. Όπως καταλαβαίνετε, ο κ. Σαμαράς είναι εδώ και κάποιες λίγες ώρες έχει αφιχθεί στις ΗΠΑ. Το μόνο σίγουρο που μπορώ να σας πω είναι αυτό. Ότι είναι στην Αμερική τώρα. Δεν το αποκλείεται πάντως. Δεν μπορώ να αποκλείσω, δεν μπορώ να επιβεβαιώσω, δεν μπορώ να κάνω τίποτα σοβαρό και σίγουρο. Εδώ λοιπόν η πολιτική σταθερότητα που σε τι στηρίζεται? Στηρίζεται ουσιαστικά στην στήριξη που δίνει το κοινοβούλιο, η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, για να είμαι σαφέστερο, στην κυβέρνηση. Μάλιστα. Και θεωρώ ότι αυτή η στήριξη, και έτσι είναι, είναι αδιατάρακτη. Πάντως, ο Νικήτας Κακλαμάνης, που δήλωσε συνομιλητής του Κώστα Καραμαλή, ανέφερε πως δεν τον ενδιαφέρει η Προεδρία της Δημοκρατίας. Τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, γνωρίζω ότι η άποψή του είναι ότι δεν τον ενδιαφέρει. Το Μέγαρο Μαξίμου μπορεί να αποκλείει προώρες εκλογές και ανασχηματισμό, δεν αποκλείει όμως να είναι πρόσωπο από την κεντροδεξιά ο επόμενος πρόεδρος της Δημοκρατίας. Τούτο δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρξουν τέτοια συνθετικά πρόσωπα τα οποία προέρχονται. Τα οποία προέρχονται από την κεντροδεξιά. Η ημερομηνία σταθμός θα είναι εκείνη της ψήφισης του προϋπολογισμού. Παλιότεροι κοινοβουλευτικοί λένε ότι δεν τίθεται θέμα για τη δεδηλωμένη εμπιστοσύνη της απόλυτης πλειοψηφίας των βουλευτών στην κυβέρνηση. Μέσα στο Σαββατοκύριακο, αν δει μου, έχω μιλήσει τουλάχιστον με 30 συναδέλφους που με πήραν τηλέφωνο. Όχι, δεν διείδα τα φυγόκεντρες δυνάμεις. Στην κριτική Σαμαρά ότι η Νέα Δημοκρατία έχει εγκαταλείψει τις δεξιές ρίζες, το Μέγαρο Μαξίμου, απαντά πως επί Μητσοτάκη η Νέα Δημοκρατία νίκησε σε τρεις εκλογές. Η πολιτική στρατηγική που έχει χαράξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει παράσχει στη Νέα Δημοκρατία, και μιλάω και όχι στον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, μία πρωτοφανή πολιτική κυριαρχία. Ο Αντώνης Σαμαράς για τις επόμενες μέρες θα βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και μετά την επιστροφή του είναι πιθανό να γνωστοποιηθούν οι όποιες κινήσεις του. Βέβαιο είναι ότι το όλο θέμα έχει αρχίσει ήδη να απασχολεί κόμματα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Θέλουμε επενδύσεις. Πράσινο φως στην Ουκρανία να χρησιμοποιεί αμερικανικούς πυράβλους για χτυπήματα μέσα στη Ρωσία έδωσε ο Τζο Μπάιντεν ένα 24ωρο πριν συμπληρωθούν 1000 ημέρες πολέμου, με την Ουάσιγκτον να εξηγεί πως η άδεια χρήσης δόθηκε για χτυπήματα μέσα και γύρω από το Κούρσκ, καθώς εκεί συγκεντρώνονται δυνάμεις της Βόρειας Κορέας για να στηρίξουν τους Ρώσους στρατιώτες. Η Ρωσία προειδοποιεί για επικίνδυνη κλιμάκωση, υπενθυμίζοντας τις δηλώσεις του Πούτιν πως μια τέτοια απόφαση αποτελεί κόκκινη γραμμή. Όλα αυτά δύο μήνες πριν αναλάβει πρόεδρος των ΗΠΑ ο Ντόναλντ Τραμπ και ταυτόχρονα με τη σύνοδο των χωρών της G20 στην Βραζιλία, παρουσία του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ. Сьогодні багато в медіа говорять про те, що ми отримали дозвіл на відповідні дії. Але удари завдають не словами. Такі речі не анонсують. Ракети самі за себе скажуть. Обов'язково
Слава Украине! Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαιώνει με τον τρόπο του πως ο Τζο Μπάιντεν μαζί με τη Βρετανία και τη Γαλλία έδωσε το πράσινο φως στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει πυράβλους μεγάλου βεληνικού για χτυπήματα στη Ρωσία. Την επομένη του μεγαλύτερου χτυπήματος της Ρωσίας στην Ουκρανία εδώ και πολύ καιρό, μόλις δύο μήνες πριν αναλάβει πρόεδρος ο Ντόναλντ Τραμπ και ταυτόχρονα με τη συνεδρίαση των G20 στη Βραζιλία, παρουσία του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ έρχεται μια κλιμάκωση η οποία η Μόσχα έχει προειδοποιήσει ότι αποτελεί κόκκινη γραμμή. At a critical point in the war in Ukraine, as Russian forces mass in the city and around the city of Kursk as they prepare for an offensive there, and as North Korea has sent thousands of its troops to fight alongside Russia in that conflict, President Biden making this decision to allow Ukraine to fire the American ATACMS missiles inside Russia for the first time. And this Σύμφωνα με δημοσίευμα του Αξιός, έχει δοθεί το πράσινο φως για χρήση μέσα και γύρω από το Κούρσκ. Ωστόσο, το εύρος των χτυπημάτων μπορεί να είναι και πολύ μεγαλύτερο σε ρωσικές αεροπορικές βάσεις. Σύμφωνα επίσης με το Αξιός, που επικαλείται πηγές αξιωματούχων της Ουάσιγκτον, η απόφαση του Biden ελήφθη πριν από τρεις ημέρες. Λίγα 24 ώρα μετά, ο Όλαφ Σόλτς μίλησε στο τηλέφωνο με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και μετά από λίγες ώρες έγινε γνωστή η απόφαση του Biden. Сьогодні був один з найбільших та найбільш небезпечних за всю війну російських ударів. 210 дронів і ракет одразу, в тому числі гіперзвукова та аеробалістичні. Мішенню для Росії була саме енергетика, критична інфраструктура. І це відповідь усім, хто хотів чогось досягти з Путіним розмовами, телефонними дзвінками, обіймами, умиротворенням. Με το που προσγειώθηκε στη Βραζιλία, ο Εμμανουέλ Μακρόν χαιρέτησε την απόφαση Biden και δήλωσε τη στήριξή του σε αυτή. You know my position. I've been saying once and again that Ukraine should be able to use the arms we provided to them in order to. Not only to stop the arrow, but also to be able to hit the Arcas. I continue believing this is what has to be done. Την ίδια ώρα, οργή επικρατεί στη Μόσχα. Ο πρόεδρος έχει μιλήσει για το θέμα αυτό. Θα λάβουμε τις κατάλληλες αποφάσεις με βάση τις απειλές που θα προκύψουν. Πρόκειται για απόφαση σχετικά με το αν οι χώρες του ΝΑΤΟ εμπλέκονται άμεσα ή όχι σε μια στρατιωτική σύγκρουση. Αυτός είναι ένας νέος γύρος κλιμάκωσης και έντασης. Τον περασμένο Σεπτέμβριο, κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τις αλλαγές στο πυρηνικό δόγμα της Ρωσίας, ο Βλαντιμίρ Πούτιν είχε κάνει ξεκάθαρο το πώς βλέπει η Ρωσία μια τέτοια απειλή. В обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию. Say one of the most lethal weapons that the US has in its arsenal, and if the Ukrainians can use it the same way that the US would use it in a similar situation, then it could very much change the way in which the war is being fought right now. Σφοδρές είναι οι αντιδράσεις και από το επιτελείο του νέου Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ. Και αν η απόφαση του Τζο Μπάιντεν είναι για να στείλει μήνυμα στη Μόσχα ότι θα στηρίζει την Ουκρανία μέχρι να φύγει από το Λευκό Οίκο, κανείς δεν γνωρίζει ποια μπορεί να είναι η απάντηση της Ρωσίας. Σε αυτό το σημείο το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open στις 7 παρατέταρτο με την Εύα Αντωνοπούλου. Καλό απόγευμα σε όλους.